πούμε. Πώς θα φτάσει τώρα να συζητήσουμε επί πολιτικού θέματος για το οποίο συζητήσαμε ή για το κομμουνιστικό κόμμα, να είναι μια άλλη ιστορία. Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Μόνο μια-δύο λεπτά θα πούμε κάτι και θα τελειώσουμε. Για να πούμε μερικά πράγματα στη θέση τους. Γιατί μας έχουν ζαλίσει τα συντρόφια με κάποιες απόψεις που έχουν. Μάλιστα. Είναι λοιπόν πράγματι ειρωνικό ορισμένες παρατάξεις που έχουν τελέσει τα ειδικτέστερα εγκλήματα στη σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία να μορφωθούν τη δημοκρατικότητα. Πάμε. Ωραία. Με πέντε σειρές. Και εμείς το ίδιο είμαστε, να εξαιρεθεί ο σχεδιασμός του ΚΚΕ από όλες τις ευκολύσεις και τις παροχές της περιφέρειας, διότι είναι και αυτή η εγκληματική οργάνωση, διότι δεν έχουν αναγνωρίσει το σύνταγμα της χώρας μέχρι τώρα, όπως το λένε και στο καταστατικό τους και όπου αλλού, διότι η παρουσία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι παράνομη, κύριε Πρόεδρε, τελείως παράνομη. Λοιπόν, διότι δεν έχει δώσει τον τύπο του όρκου που προβλέπεται από τις σχετικές νομοθεσίες και διατάξεις. Ούτε θρησκευτικό, ούτε με το πολιτικό. Και ανταυτού μας έχουν πει ένα ιδεολογικό μανιφέστο. Και περιναζεί, κύριε Πρόεδρε, να πούμε, και περιναζεί που λένε οι κύριοι συνεχώς, συνεργάτες των Γερμανών είναι οι κύριοι στο πρώτο μισό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δυνάμει του συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι των Γερμανών καταστημών. Αυτοί εδώ πέρα. Αυτοί είναι φασίστες. Χίτλερ. Σταλινοτσολιά. Ορφανό του Στάλιν. Πρέατε μηνύ. Πες, τι είσαι. Είσαι από εδώ μέσα με τέσσερις. Εσύ να πας από εδώ μέσα. Κύριε Σπύρι, γεράτε. Εσύ να μαζέψουμε. Έχετε άποψη και λέτε αυτό που θέλετε, εξαρτηθόμαστε εδώ μέσα. Δεν σας απαντάει κανείς σαν χρόνια. Λέτε ότι θέλετε, γράφει την ιστορία όπως θέλετε εσείς. Τι νομίζετε ότι είστε τελικά. Κακοποιητές, εγκληματίες είστε. Εγκληματίες είστε. Ακόμα εδώ θα τον είχαμε το Χίτλερ. Εάν έχετε απορίες, εάν έχετε απορίες για τον Χίτλερ ή για οτιδήποτε άλλο, να πάτε να απαντήσετε, να ρωτήσετε την κυρία Μέρκελ στη Γερμανία. Εμείς, κυρία Καφαντάρη, δεν είμαστε Γερμανοί. Είσαστε οι απορίες σας στο Βερολίνο. Είσαστε το αεροδρόμιο έχει αεροπλάνα στο Βερολίνο την κυρία Μέρκελ. Να σας λύσουν και για τους Ναζί και για τους Εβραίους και το Άουσβιτς. Όχι εμείς. Εσείς όμως έχετε ευθύνη για τα κρίματα τα δικά σας. Τι στάλει. Συμμορείτε. Να απαντήσουμε σε κάποια θέματα, κύριε Πρόεδρε. 60 χρόνια αλλάζουν την ιστορία. Πριν ξεκινήσουμε τα θέματα της ημερησίας διαταξής, υπάρχουν δύο εκτός ημερησίας διαταξής και θα ήθελα τη συγκατάθεσή σας. Το ένα αφορά η σύγκριση για έκκληση χρήση πρώτα και οχημάτων για την μεταπράγματη νήσου ομολογού. Και το δεύτερο θέμα αφορά την ασφαλιστική ενημερώτηση της περιφέρειας του Λαβίου Αιγαίου. Την ασφαλιστική ενημερώτηση, τι εννοείται? Να εγκρίνουμε την ασφαλιστική ενημερώτηση, δηλαδή να προχωρήσουμε ώστε να λογαριασμοί και τα ποσά που πρέπει να έρθουν στην περιφέρεια να τα έχουμε. Κύριε συνάδελφε, για την ασφαλιστική ενημερώτηση της περιφέρειας του Λαβίου Αιγαίου. Thank you.